Λοιπόν, ούτε. τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά και προφανώ ο κύριος Καρακατσούλη, παρότι είναι ειδικό στα θέματα, δεν είναι καλά ενημερωμένο. Πρώτα απ' όλα, περάσαμε νόμο πριν από τρει μήνε, ο οποίο μάλιστα επειδή κάναμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση και η Νέα Δημοκρατία τον στήριξε στη Βουλή, με τον οποίο καθιερώσαμε επιτέλου στη χώρα μα, τώρα που είμαστε σε μια νέα κανονικότητα μετά τα μνημόνια, τον στρατηγικό, πολιετή και ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων. Τώρα, όσον αφορά πώς λειτουργεί αυτό. Αυτό λειτουργεί λαμβάνοντας όλα τα αιτήματα και όλες τις ανάγκες του δημοσίου, μαζί με το δημοσιονομικό κύκλο, δηλαδή το συνδέουμε με τον προϋπολογισμό για να είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου και το συνδέουμε και με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και με τη στρατηγική Αλλά, της χώρας. Αλλά αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Όχι, είναι ένας νέος θεσμός. Είναι ένα, κόσμος, θεσμό. αυτό σας λέω, είναι ένας νέος θεσμός. Όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ ή με κατηγορηματική. Οι προσλήψεις οι οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό Είτε μονίμου προσωπικού είτε συμβασιούχων, δεν μιλάμε για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνα, ΕΣΠΑ κλπ. Μιλάμε συμβασιούχου του Δημοσίου, είναι όλα μέσω ΑΣΕΠ. Συγγνώμη, ε, συγγνώμη να το πω και αυτό. Ένα λεπτό, ακούστε ναι, ναι. λίγο. Ο κ. Καρκατσούλη και γενικότερα αυτό που συζητάμε είναι ότι το ΑΣΕΠ να καθορίζει πού πρέπει να οι γίνουν οι και όχι τα κριτήρια. Είμαι πάρα πολύ σαφή και λέω ότι υπάρχει ένα νέο θεσμό ο οποίο έρχεται και κάνει μια στρατηγική ανάλυση και προβολή βάσει δημοσιονομικού πλαισίου και αναγκών. Τώρα, όσον αφορά το 1 προς 5. Κυβέρνηση θέλω να είναι απαντήσω στον κύριο, κύριο. Η κυβέρνηση έχει η λαϊκή κυβέρνηση. εντολή και υπάρχει λαϊκή κυβέρνηση. κυριαρχία και δημοκρατία Άρα σε αυτή τη χώρα. Τα κόμματα, γιατί ας έχουν ας πολιτικές προτεραιότητε. Και θα σα πω ακριβώ τι εννοώ. Λέει ο κύριο Βλάχο ότι με το 1 προ 5 που επαγγέλλεται ο κύριο Μητσοτάκη θα μπορούν να γίνουν προσλήψει στην υγεία και στην παιδεία. Δεν θα μπορούν να γίνουν. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφή και συγκεκριμένη με στοιχεία. Μα ακούει ο κόσμο και να καταλαβαίνει. Το 1 προ 1 που είναι εγκεκριμένο από την Ευρωζώνη σημαίνει αποχωρήσανε πέρσι το Δεκέμβρη 9.040. Μπορούν λοιπόν και εμείς έχουμε δρομολογήσει 9.000 προσλήψεις το 19 με προτεραιότητα την υγεία, την παιδεία, τα ΚΕΠ και εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αν πηγαίναμε τώρα στο 1 προς 5, πολύ απλά από τους 9.000 θα μπορούσαν να προσληφθούν μόνο 1.800. Ο κύριο Μητσοτάκη ήδη έχει δεσμεύσει λέγοντα ότι οι 1.500 θα είναι αστυνομικοί. Που σαφώ να έχουμε και στα σώματα ασφαλεία. Υπάρχει ανάγκη. Αλλά όχι μόνο εκεί. Τι σημαίνει. Παραγωγικέ σχολέ των ενόπλων δυνάμεων και σχολή δημόσια διοίκηση έκλεισε το 1.800 και δεν φτάνει κιόλα. Ούτε ένα γιατρό με το 1 προ ούτε ένας καθηγητής, ούτε ένας υπάλληλο στα ΚΕΠ. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία, και εγώ ε, εκτιμώ πολύ τον κύριο Βλάχο και ξέρω ότι είναι και από μια παραδοσιακή κεντροδεξιά τοποθέτηση όταν μιλάει, αλλά δυστυχώς η επικρατούσα νεοφιλελεύθερη άποψη που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκη είναι μια επιστροφή οικειοθελής στις ε, διάφορες ε, ρυθμίσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Μνημονίων. Άρα να είμαστε και ότι όταν θέλει πραγματικά να ανασυγκροτήσει σε δημοκρατικό προοδευτικό δρόμο την δημόσια διοίκηση, αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με το να καταργεί δομέ και να βάζει κρατικοδία του εργολάβου, ούτε με απολύσει που αυτό υπονοείται, γιατί είναι και πολύ βαρύ το παρελθόν του κ. Μητσοτάκη από τη θέση του Υπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση, που ξέρουμε ότι άφησε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 3.000 απολύσει που όλοι επαναπροσλήφθηκαν. Το πολύ ντροπιαστικό καθεστώ τη διαθεσιμότητα που καταργήθηκε. Και ο κύριο Βλάχου, όταν ήταν στην κυβέρνηση, δεν κάνανε απολύσει, μόνο προσλήψει κάνανε. Εγώ ξέρω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την κυβέρνηση, βρήκε 3.000 απολυμμένου. Θα δείτε μια τελεία, και ο και να και... Λοιπόν, και... Θα κάνετε απολύσει, κύριε Είναι μια ρητορική συνεχώ του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνετε απολύσει.